για όλη αυτή την ναι. Πώς ζήσατε όλη αυτή την τραγική εμπειρία, πώς συνέβη το μοιραίο? Περιγράψτε δηλαδή εκείνα τα τελευταία χρόνια πριν γίνει όλο αυτό και κατά τη διάρκεια. Ναι, όλα έγιναν τελείως ξαφνικά. Το τελευταίο μου βλέμμα ήταν όταν πήραμε την ευθεία για να μπούμε στον δρόμο για το τούνελ. Σε ένα δευτερόλεπτο σκοτεινιάσαν όλα. Έπεσε πάνω η μπάρα, μας πλάκωσε. Εγώ βρέθηκα σφινωμένη στο κάθισμα του λεωφορείου στην πλάτη. Το κεφάλι μου ήταν γυρισμένο προς τα κάτω. Δεν μπορούσα να κουνηθώ. Ένιωθα από πάνω να αρχίζει να κάθεται σιγά σιγά το βάρος της σιδεριάς και της οροφής του λεωφορείου. Άρχισα να φωνάζω. Κάποια στιγμή έβγαλα στα αριστερά το χέρι μου να χτυπάω τη λαμαρίνα για να με ακούσουνε, γιατί δεν ήξερα τι γινόταν γύρω μου. Δεν μπορούσα να κουνηθώ. Από τη δεξιά μεριά όμως ήταν ελεύθερος ο χώρος. Με τράβηξαν, απεγκλωβίστηκα. Κατάλαβα ότι. Διασώστες ή άλλοι συνεπιβάτες? Ο ροβινιαστικός μου. Ναι. Ήσταν μαζί στο ροβινιαστικό. Ναι. Ταξίδι Χριστουγέννων. Ταξίδι Χριστουγέννων, ναι. Και από τη δεξιά μεριά, αφού τη στιγμή που απεγκλωβίστηκα και κατάλαβα ότι δεν έχω χτυπήσει τα άκρα μου και μπορώ να περπατήσω, μάζεψα τα πράγματά μου και βγήκα έξω. Εκείνη τη στιγμή, στο μπροστινό κάθισμα που καθόταν ένα ζευγάρι, δεν μπόρεσα να ακούσω αν πονάνε, αν λένε βοήθεια ή αν λένε όχι, κάτι, δεν άκουσα τίποτα. Αλλά επειδή είχε ξεκινήσει να βγαίνει ο κόσμος από τις μπροστινές και πίσω θέσεις που δεν είχαν χτυπήσει και άρχισαν να γίνονται οι διασώσεις και από τα ίδια τα άτομα, τα δικά μας που είμαστε μέσα, πήρα τα πράγματα μου και βγήκα έξω. Αμέσως οι Ρουμάνοι πολίτες σταμάτησαν εκεί και μας πρόσφεραν νερό και χαρτομάντιλα να σκουπίσουμε τα αίματα. Αμέσως κινητοποιήθηκε η αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η πυροσβεστική. Και άρχισαν να γίνονται σιγά σιγά. Οι διακομιδές, ναι, των ανθρώπων. Το ευτύχημα είναι πως λειτουργήσαν οι ηλεκτρονικές πόρτες του λεωφορείου. Οι πόρτες του λεωφορείου, ναι, λειτουργήσαν και μπόρεσαν και άνοιξαν και βγήκαμε. Ναι. Αν δεν άνοιγαν, θα είχαμε κι άλλο πρόβλημα, ναι, μετά. Θα είχαμε παγιδευτεί. Εγώ πήγα στο στρατιωτικό νοσοκομείο. Έχω χτυπήσει το κεφάλι μου, τον αφιένα, την πλάτη. Αναγκάζομαι να φοράω κολάρο 24 ώρες το 24ωρο. Για τουλάχιστον 4 με 6 εβδομάδες. Ναι. Αυτό είναι δύσκολο, δεν μπορώ να το συνηθίσω ακόμα. Ξεπεράσαμε το πρώτο σοκ. Εντάξει, ασπρόμαυρα ήταν αυτά τα Χριστούγεννα. Από τη μια, ναι, εμείς σωθήκαμε, από την άλλη έχουμε ένα νεκρό. Σε λίγες ημέρες θα το ξαναζήσουμε αυτό το δύσκολο που ζήσαμε στην Ρουμανία με την επιστροφή της ορού και την κηδεία. Θέλουμε να περάσει λίγο καιρός, να μπούμε πάλι στους ρυθμούς μας, γιατί έχουμε ξεφύγει πολύ από τους ρυθμούς μας. Έχουμε χάσει το χαμόγελό μας, δεν τρώμε, σκεφτόμαστε συνέχεια τα ίδια πράγματα. Θέλουμε να περάσει όλο αυτό και σιγά σιγά να οργανωθούμε και να κινήσουμε τις διαδικασίες, να ζητήσουμε αποζημιώσεις, ναι, και όταν θα τελειώσει και όλη η έρευνα που θα γίνει στο Βουκουρέστι και θα βγουν όλα τα πορίσματα, να κινηθούμε νομικά και προς τα γραφεία, τα οποία ήταν τελείως ανοργάνωτοι. Άφησαν έναν άνθρωπο να οδηγεί μόνος του από τη Θεσσαλονίκη που πήρε το λεωφορείο μέχρι το Βουκουρέστι. Στη Θεσσαλονίκη ο οδηγός που είχαμε από το Βόλο Λάρισα Θεσσαλονίκη κατέβηκε στη Θεσσαλονίκη και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο κατέβηκε και για ποιο λόγο ήρθε μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Οι δύο συνεργάτες, από αυτά που διαβάζουμε τον τελευταίο καιρό, δεν πρέπει να είχαν και πολλή επικοινωνία μεταξύ τους. Άλλα έλεγε ο ένας, άλλα έλεγε ο άλλος. Ο ένας εμφανίζεται να δώσει εξηγήσεις, ο άλλος έχει εξαφανιστεί. Οι ρουμανικές αρχές πάλι κάνανε μια κατασκευή η οποία ήταν τελείως καταστροφική. Μια πολύ βαριά κατασκευή. Κούφια μεν, αλλά πολύ βαρύ το μέταλλο. Χωρίς καθόλου θεμέλια μέσα. Ήταν μόνο βιδωμένο σε 4 βίδες και τσιμέντο από πάνω. Το οποίο μόνο προειδοποίηση δεν έκανε. Ναι. Εσείς που ζήσατε το ταξίδι από τη Λάρση μέχρι το Βουκουρέστι και συνέβη το μοιραίο, πού πιστεύετε, πού δίδετε τη μεγαλύτερη ευθύνη στο ότι συνέβη αυτό το τραγικό δυστύχημα? Σίγουρα ο οδηγός έχει ευθύνη, γιατί αυτός είχε το τιμόνι στα χέρια του. Όμως υπήρχαν παράγοντες που οδήγησαν σε αυτό. Όπως το γεγονός ότι οδηγούσε πολλές ώρες, το ότι έπρεπε να παίρνει ο οδηγός αποφάσεις για πολλά θέματα, όχι μόνο για την οδήγηση, αλλά το πού θα σταματήσει να βάλει βενζίνη, πού θα σταματήσουμε να κάνουμε διάλειμμα, από πού θα στρίψουμε, ποια διαδρομή θα ακολουθήσουμε. Όλα αυτά έπρεπε όλες αυτές τις αποφάσεις έπρεπε να τις πάρει μόνος του. Μετά από τόσες ώρες ταξίδι, νομίζω πως τα αντανακλαστικά πέφτουν, όσο έμπειρος και να είναι ο οδηγός. Ναι. Δυστυχώς τα αντανακλαστικά πέφτουν. Άρα, πιστεύετε, και βέβαια αυτή η κατασκευή,
ναι. αυτή η κατασκευή. Ναι. Δηλαδή, με δύο απλές κινήσεις, ένας δεύτερος οδηγός από την αρχή που θα οδηγούσε 8 ώρες και θα αντικαθιστόταν για άλλες 8 από τον επόμενο, και μία πιο προσεγμένη εγκατάσταση μιας προειδοποιητικής πινακίδας από τις ρουμανικές αρχές, αυτά τα δύο πράγματα θα μπορούσαν να είχαν σώσει και τον άνθρωπο που σκοτώθηκε, αλλά και τα προηγούμενα θύματα, γιατί όπως έγινε γνωστό, ήδη 6-7 ακόμα ατυχήματα έγιναν στο ίδιο σημείο και με τον ίδιο τρόπο. Άρα υπάρχουν και άλλοι οδηγοί που δεν μπορούν να αντιληφθούν κάτι λάθος που συμβαίνει εκεί. Ναι. Δεν ήταν μόνο ο δικός μας. Ναι, ναι. Κατάλαβα. Πολλές ώρες ταξίδι, ναι. Άσχημο γεγονός αυτό, ναι. Μακάρι να αμέσως έξω.
γίνει παραδειγματική τιμωρία, να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα, ναι. Να δικαιωθεί η οικογένεια του ανθρώπου που θρηνεί και ναι. Περιμένουμε τη δικαιοσύνη. Ωραία.